Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι φανταστικό γιατί θα φτιάξουμε γλυκές κολοκυθόπιτες. Θα είναι τραγανές απ' έξω γιατί τις φτιάξουμε με φύλλο και σιροπιαστές από μέσα γιατί θα χρησιμοποιήσουμε σιρόπι. Πολλά μπαχαρικά, κολοκύθα και σιρόπι μας κάνουν το τέλειο γλυκό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Επειδή θα φτιάξουμε ένα σιροπιαστό γλυκό, τι πρέπει να ετοιμάσουμε πρώτα? Σιρόπι. Το σιρόπι. Πολύ σωστά. Οπότε θέλουμε μία κατσαρόλα, θα ρίξω μέσα τη ζάχαρη. Ζάχαρη μέσα. Θα ρίξω ένα πορτοκάλι κομμένο στη μέση. Εδώ. Πιέστε και λίγο να βγάλει λίγο ζουμάκι. Το νερό μας. Ένα στη κανέλας. Και ελάχιστο μέλι. Δύσκολο το σιρόπι? Όχι. Και το σιρόπι μας θέλουμε απλά να πάρει μια βράση και μόλις πάρει μια βράση και διαλυθεί η ζάχαρη, είναι έτοιμο. Όση ώρα το σιρόπι μας γίνεται, εμείς θα κάνουμε, θα καθαρίσουμε την κολοκύθα μας. Τέλεια. Και θέλουμε 1 κιλό κολοκύθα τριμμένη και στη συνέχεια, επειδή θα τη στύψουμε, θέλουμε 800 γραμμάρια στημένη. Από το 1 κιλό πρέπει να τη στύψουμε τόσο δυνατά για να πάρουμε 800 γραμμάρια στημένη κολοκύθα. Άρα, πρώτο βήμα, 1 κιλό τριμμένη κολοκύθα. Θα κόψω τις άκρες, εδώ και εδώ. Εντάξει, άμα θα πάτε κάπου στο εξωτερικό, η κολοκύθα αυτή έχει διαφορετικό όνομα από την άλλη την κολοκύθα. Η μεγάλη κολοκύθα ονομάζεται πώς? Pumpkin, σωστά. Και η μικρή κολοκύθα, squash. Στην Ελλάδα όλα τα λέμε κολοκύθα, σωστά. Αυτή είναι η σκουάς, η μικρή κολοκύθα. Πολύ απλά καθαρίζουμε γύρω-γύρω την κολοκύθα μας, εδώ. Δες εδώ, το σιρόπι μας είναι έτοιμο, σβήνουμε τη φωτιά. Η ζάχαρη διαλύθηκε. Θέλω να τα αφήσετε ίσα-ίσα χρόνο μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Δεν θέλουμε να παραβράσουμε. Και όση ώρα κρύωνε το σιρόπι μας, εγώ θα τρίψω την κολοκύθα. Αλέμε. Και η κολοκύθα μου είναι έτοιμη. Έχω 1 κιλό κολοκύθα εδώ και πρέπει να τη στύψω πάρα πολύ καλά. Και λιγότερο από 800 να μείνει, ακόμα καλύτερα. Θέλουμε όσο περισσότερα ζουμιά από την κολοκύθα να βγάλουμε, όσα μπορούμε περισσότερα να βγάλουμε, τόσο το καλύτερο. Οπότε θέλω εδώ πέρα να βάλετε όλη σας τη δύναμη μέσα σε μια πετσέτα, τη λίγουμε καλά και αρχίζουμε να σφίγγουμε. Οπότε σιγά σιγά στύβουμε, κοιτάξτε εδώ. Και στίβω και στίβω. Τέλεια. Λοιπόν, τελειώσαμε. Η κολοκύθα μας είναι έτοιμη. Φέρουμε από την πετσέτα, βάζουμε πίσω στον μπολ. Οχ. Μην βλέπετε το ζουμί, γιατί το ζουμί μπορεί να είναι περίπου 150-200 γραμμάρια, αλλά έχει και άλλα 50-100 γραμμάρια πετσέτα που δεν φαίνονται. Εντάξει. Οπότε εγώ υπολογίζω να έχω εδώ πέρα λιγότερο από 800, αλλά άμα πάτε 800, εσείς εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Τέλεια, και πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μας μέσα στη γέμιση. Λοιπόν, σπάστε λίγο την κολοκύθα εδώ και προσθέτουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ξεκινάμε. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Μέσα για να μας δώσει αυτό το boost που θέλουμε, αυτή έτσι την υπέροχη γεύση. Το άρωμα του πορτοκαλιού είναι φανταστικό και το χρειαζόμαστε. Καρύδια. Μας αρέσουν τα καρύδια? Πολύ, δεν βάζουμε πολλά. Ίσα-ίσα να υπάρχουν λίγα καρύδια μέσα. Σταφίδες μας αρέσουνε? Πάρα πολύ. Άμα θέλετε να βάλετε κάποιο άλλο φρούτο αποξερωμένο μπορείτε. Άμα θέλετε να τις αφαιρέσετε πάλι μπορείτε. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα υλικά μας είναι γαρίφαλο, τζίντζερ και κανέλα. Αυτά είναι. Τώρα, άμα δεν σας αρέσει καθόλου το τζίντζερ, μπορείτε να μην το βάλετε, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δίνει έτσι μια υπέροχη γεύση. Ρίχνω και τη ζάχαρη μέσα. Ανακατεύω. Καλά. Και βουάλα. Αυτή είναι η γέμισή μου. Δύσκολη ή εύκολη? Μπορείτε να βάλετε ένα χειροκρότημα σε αυτό το σημείο. Εντάξει, μπορείτε να το βάλετε και στο μοντάζ. Ωραία. Ευχαριστώ. Για βάλτε άλλο ένα, γιατί μου αρέσει αυτό το χειροκρότημα. Θέλω άλλο ένα με το που τελειώσω τα πιτάκια μου και τα σιροπιάσω. Εντάξει, τέλεια. 2 χειροκροτήματα. Λοιπόν, ανακατέψτε καλά, να μοιραστούν τα υλικά παντού, να πάνε τα μπαχάρια παντού. Μας αρέσει, θέλουμε να το κάνουμε. Και η γέμισή μας είναι έτοιμη. Την αφήνω στην άκρη. Έχω βούτυρο γιωμένο, θα πάει στην άκρη. Και σε αυτή τη συνταγή, επειδή θέλουμε να κάνουμε ένα σιροπιαστό γλυκό και να έχει υπέροχη γεύση,
δεν θα χρησιμοποιήσουμε μαργαρίνη, θα χρησιμοποιήσουμε καλό ποιοτικό βούτυρο. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα πιτάκια μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φύλλο κρούστας για γλυκά χρυσή ζύμη. Η συσκευασία περιέχει 14 πολύ λεπτά φύλλα που δουλεύονται εύκολα χωρίς να σπάνε. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Έχω βγάλει τη συσκευασία στη θερμοκρασία δωματίου για 2 ώρες και ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσω τα φύλλα μου κατευθείαν μέσα από τη συσκευασία. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συσκευασία. Έτσι όπως είναι. Απλά αφήνουμε 2 ώρες θερμοκρασία δωματίου. Καλά, μια χαρά. Οπότε μπορείτε να πάρετε, να αφήσετε την κατάψυξή σας και όποια στιγμή χρειάζεται να κάνετε το γλυκό σας, κατευθείαν βγάζετε από την κατάψυξη και είστε κύριοι. Είστε εντάξει. Κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Τώρα, αφήνω τα φυλλαράκια μου στην άκρη και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνω ένα φύλλο μπροστά μου ή μάλλον ακόμα καλύτερα θα πάρω όλα τα φύλλα μπροστά μου. Εδώ. Κοιτάξτε. Κατευθείαν. Όπως είναι. Βουτυράκι. Πασπαλίζουμε με βούτυρο, οπότε δεν ακουμπάμε το πινέλο πάνω στα φύλλα. Και θέλω 2 κουταλιές της σούπας από τη γέμιση. Εδώ, 1, 2. Απλώνουμε λίγο με το κουτάλι από τη μία πλευρά. Μα δείτε, το χρειάζεται λίγο ακόμα, βάλτε λίγο ακόμα. Φανταστικό, έτσι. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε το φύλλο μας. Εδώ, τυλίγουμε. Εδώ, θα πάρω ένα δαψί. Θα βουτυρώσω καλά. Ουσιαστικά θα κάνουμε 2 ταψιά. Θέλουμε 7 στο ένα ταψί και 7 στο άλλο. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε το λεγόμενο σαλιγκαράκι. Τυλίγουμε όπως είναι. Και μόλις τυλίξουμε, ποια είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε, φιλελάκι. Να βουτυρώσουμε. Για να μην στεγνώσει το φύλλο μας. Όπως βλέπετε, αφήνω την άκρη από το φύλλο να κουμπάει στο ταψί για να μην ανοίξει καθώς ψήνεται. Οπότε παίρνω βουτυράκι, αλήφω. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα ετοιμάσω και όλα τα υπόλοιπα. 2 ταψιά, 14 στο σύνολο. Και μόλις είναι έτοιμα, θα τα βάλουμε στο φούρνο. Και ήρθε η ώρα για το φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς. Και πολύ γρήγορα ανοίγω μέσα, ρίχνω μέσα κατευθείαν. Και ψήνω για περίπου μία ώρα. Και όταν λέω περίπου, εννοώ συν πλην 10 λεπτά. Είναι ανάλογα με το φούρνο. Θα αλλάξετε στη μέση περίπου τα πάνω τα ψιά με τα κάτω, στη μισή ώρα. Και θέλω να γίνω πάρα πολύ τραγανά, πάρα πολύ χρυσαφένια, πάρα πολύ σεξι. Μπορεί να πάρουν από μία ώρα και 10 λεπτά έως 50 λεπτά. Από 50 λεπτά έως μία ώρα και 10 λεπτά. Ή άμα έχετε αφήσει πολύ κολοκύθα, πολύ ζουμί στην κολοκύθα, μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω. Εμένα μου παίρνει μία ώρα γιατί έστυψα καλά. Εσάς δεν ξέρω. Οπότε, σε μία ώρα θα γυρίσουμε πίσω για να σιροπιάσουμε τις καυτές μας κολοκυθόπιτες με το κρύο σιρόπι. Αυτός είσαι. Και οι κολοκυθόπιτες μας είναι έτοιμες. Τις βγάζουμε πολύ γρήγορα από το φούρνο. 1, 2 ταψιά. Και όπως είναι στα ταψιά, θα ρίξω το κρύο σιρόπι. Καυτές οι κολοκυθόπιτες, κρύο το σιρόπι. Θα πάρει περίπου 2 κουταλιές της σούπας. 2 κουτάλες εννοούσα. Αφήστε το σιρόπι να πάει στο ταψί. Ό,τι μείνει στο ταψί, ουσιαστικά θα το ρυφίξουν οι κολοκυθόπιτες. Τώρα θέλω να κάνετε λίγο υπομονή και να περιμένετε μέχρι να τραβήξουν όλο το σιρόπι. Αλλά επειδή είμαστε πάρα πολύ σοβαρή επιχείρηση εδώ πέρα, αυτές είναι οι κολοκυθόπιτες με το που βγουν από το φούρνο και θέλω να σας δείξω πώς θα γίνουν όταν κρυώσουν τελείως. 1, 2. Πώς φάνηκε? Φαντάζομαι πολύ κολοκυθόπιτα. Αυτές πάνε κάτω να τις αφήσουν να κρυώσουν. Και όπως είναι, πάρω τις κολοκυθόπιτες μου εδώ. Πέντε να βάλω ή παραπάνω? Πέντε είναι καλά. Ωραία. Κοίτα τι θα κάνω, φιλελάκι. Θα ρίξω άχνη ζάχαρη και τι άλλο. Αυτό είσαι ρε φίλε. Και κανέλα. Λίγο κανελίτσα από πάνω, μαζί με την άχνη ζάχαρη. Αυτή εδώ είναι για μένα. Και δεν θα τη λυπηθώ. Αυτή είναι για να κάνετε ωραία πλάνα. Και να δείξετε εδώ πέρα. Και αυτές οι 2 είναι για μένα. Εδώ. Μάτι πες τι θα κάνω. Θα ρίξω άχνη ζάχαρη. Let it snow. Μ' αρέσει. Λίγο κανέλα. Είναι σαν μπουγάτσα, αλλά με κολοκύθι και κοιτάξτε εδώ.
Το είδατε, τώρα όμως. Είναι πραγματικά φανταστική. Πρέπει να τη φτιάξετε, είναι πάρα πολύ εύκολη. Βλέπετε ότι με λίγο κολοκύθα και ένα φύλλο κρούστας για γλυκά, ουσιαστικά φτιάχνετε 14 ατομικές κολοκυθόπιτες τύπου μπουγάτσα, πραγματικά θα λατρέψετε. Είναι μια συνταγή που πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε. Subscribe στο κανάλι μας. Comments κάτω από το βίντεο. Τι άλλο. Μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Φτιάχτε την. Και θέλω να δω βιντεάκια να κάνετε αυτή την κίνηση.